σε λίγο προκαλεί Έλληνας ηθοποιός για τον ήρωα Κατσίφα. Καλά έκαναν, λέει, οι αλβανικές δυνάμεις και τον σκότωσαν. Αυτά λέει ηθοποιός εδώ στη χώρα μας. Θα αποκαλύψουμε το πρόσωπό του. Θα αποκαλύψουμε τα πάντα. Για το θρασίτατο αυτό, ο οποίος δεν σέβεται τη μνήμη του νεκρού. Έλληνες πολίτες ζητούν την παρέμβαση του εισαγγελέα εδώ και τώρα. Σε λίγο εξελίξεις έχουν. Στρέψουμε. Θα αποκαλύψουμε τον ηθοποιό, ο οποίος με θράσος, με πρόκληση, λέει... Τι λέει, κύριε Τζίφα? Και τι δεν λέει ο... Τι λέει, τον τίτλο, τι λέει? Ο ηθοποιός. Ο ηθοποιός λέει ότι μπράβο στις αλβανικές υπηρεσίες ασφαλείας, ναι, που εκτέλεσαν τον Κωνσταντίνο Κότσιφα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Στη φόρα όλα. Με ονόματα και φωτογραφίες, κυρίες και κύριοι. Με ονόματα και φωτογραφίες. Θα τα πούμε σε λίγο, παρακαλώ. Έψαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ποιος είναι ο ηθοποιός, ο οποίος έχει γίνει γνωστός στη χώρα μας. Εδώ παίζει. Ο οποίος προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Ο κύριος λέγεται Λαέρτης Βασιλείου, ο οποίος λέει ότι καλά έκαναν οι αλβανικές δυνάμεις και σκότωσαν τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, τον ήρωά μας. Και πολλά άλλα είπε, δυστυχώς. Τι είπε? Και για τον ήρωά μας, αλλά είπε? Και για τα γεγονότα. Και πού τα είπε? Και πού τα είπε. Πάρα πολύ καλή ερώτησή σου. Λοιπόν, ο Λαέρτης Βασιλείου, ο γνωστός κατά τα άλλα ηθοποιός για τις σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει σε μεγάλα κανάλια. Αυτός εδώ μίλησε, είναι. Ναι, αυτός που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Ναι. Μίλησε στην αλβανική τηλεόραση και αναρωτήθηκε μάλιστα τι άλλοι θέλουν οι μειονοτικοί. Εξήρε λοιπόν μεταξύ άλλων τη στάση των αλβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, θεωρώντας ότι έκαναν πάρα πολύ καλά που σκότωσαν τον Κωνσταντίνο Κατσίφα. Υποστήριξε επίσης ότι όσοι έδωσαν το παρόν, το βροντερό αυτό παρόν, στην κηδεία, στην εξώδιο ακολουθία του ήρωα, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι επιζητούσαν αίμα, άνθρωποι οι οποίοι μισούν, και ότι ευτυχώς που υπήρξε η αλβανική αστυνομία να προστατεύσει το χωριό από τα χειρότερα. Να πούμε και για ποιο λόγο, τώρα κάποιος να αναρωτηθεί, για ποιο λόγο μίλησε στην αλβανική τηλεόραση. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι ο ένας από τους δύο τους γονείς είναι από την Αλβανία. Ποιος είναι από την Αλβανία? Ο πατέρας του. Ο πατέρας, η μητέρα του, μητέρα του Ελληνίδα, η μητέρα του είναι Ελληνίδα, ο πατέρας του είναι Αλβανός. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν επί της ουσίας για έναν Αλβανό, αν κρίνουμε με τα ελληνικά δεδομένα, όπου η οικογένεια είναι πατριαρχική. Στο Εθνικό Θέατρο έπαιζε, κάθε ιατρικές παραστάσεις. Έχουμε το βίντεο να το δούμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε πώς μιλάει ο Έλληνας ηθοποιός. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο. Don pëlqente shumë që të fitonte shteti 1-0, shteti grek, dhe shqiptarët në Greqi të bërtisnin post-qend grek. Άρα μιλάει άπτεστα και τα αλβανικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Παγιάννη Ψωμιάδη. Να ακούσουμε τι είπε, να πούμε μάλλον τι έλεγε αυτός ο κύριος. Στη μετάφραση, για πες μας λοιπόν. Στη μετάφραση, έτσι όπως το λες. Πες μας λοιπόν. Ότι πρέπει δύο χώρες να συζητήσουν τα ιστορικά γεγονότα που διδάσκονται στα βιβλία για να αλλάξουν οι διαστρεβλώσεις, όπως ακριβώς έκανε η Τουρκία που ανάγκασε την Ελλάδα να αλλάξει τα βιβλία της ιστορίας, ναι, για την Μικρά Ασία και για όλα τα εδάφη από τη Σμύρνη μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Αυτά είπε μεταξύ άλλων και αυτά είναι που έχουν αξία. Παναγιώτη Σωμιάδης, ακούμε. Το ίδιο θα γίνει και μετά από την Δεν σε ακούμε καλά, Παναγιώτη Σωμιάδη. Πιο καλά στο τηλέφωνο. Με δυσκολία. Μ' ακούτε. Τώρα καλύτερα. Λέω, το ίδιο θα γίνει και με τη συμφωνία που έγινε, με την προσυμφωνία των Πρεσπών. Θα αλλάξουν πολλά στα σχολικά βιβλία. Αυτή η συμφωνία έγινε, αλλά ας πάμε αλλού. Ξέρεις γιατί γουστάρω την εκπομπή σας, γιατί λέτε αλήθειες.
Γιατί την πρώτη μέρα, χωρίς να έχουμε στοιχεία, και εγώ και εσείς και εσύ κύριε Καπούρη, μιλήσαμε για στιγμή δολοφονία. Και είναι δολοφονία. Αυτός ο συγκεκριμένος, αυτό το αλικαριό, αυτό το παρτάλι, που εγώ δεν το γνωρίζω αν είναι το ποιος τι είναι, αν σκοτώναν οι ελληνικές αρχές τον αδελφό του, τι θα έλεγε τώρα. Τι θα έλεγε τώρα. Και στο κάτω-κάτω ξέρετε πολύ καλό ότι θα μπορούσε να το συλλάβει. Και επειδή μίλησε ότι όλο το χωριό για να σωθεί το χωριό, μα όλο το χωριό σύσσωμο ήταν στην κηδεία αυτού του ήρωα. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Όλα αυτά γίνονται για προπαγάνδα, όλα αυτά γίνονται με την έκκληση της αλβανικής κυβέρνησης και όλα αυτά προβλέπουν ένα διαφορετικό μέλλον. Το θέμα του... είναι, Παναγιώτη Ψωμιάδη, με ποιο θράσος βγαίνει ο κύριος Λαέρτης Βασιλείου. Έτσι. Να μιλάει ότι καλά έκαναν οι αλβανικές δυνάμεις και σκότωσαν τον Έλληνα, τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, τον ήρωα, επειδή ύψουν στην ελληνική σημαία. Είμαστε με τα καλά μας. Δηλαδή. Που αυτός έχει καταγωγή και από την Αλβανία και από την Ελλάδα. Τον πληρώναμε στο Εθνικό Θέατρο τον κύριο. Ακριβώς, στο Εθνικό Θέατρο του δούσα δουλειά και ψωμί. Είναι δυνατόν. Εσείς ηθοποιοί, τι κάνετε κύριε. Εγώ δεν ήξερα τι κάνετε, ο σύλλογος ηθοποιών είσαστε. Έχετε δίκιο. Στο σύλλογο είσαστε. Ακριβώς, έπρεπε να το δούμε το θέμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι εξωφρενών. Κύριε Καπουρή, πέρα από τις δικές σας τοποθετήσεις και διαμαρτυρίες και πολύ καλά κάνετε. Είδατε κανέναν συνάδελφο του Έλληνα ηθοποιό να απαντήσει? Είδατε κανένα το λεγόμενο κουλτουριάρικο πολιτισμό να απαντήσει? Κουλτουριάρικο όχι, αλλά εγώ όμως που δεν είμαι κουλτουριάρικο απαντώ. Μιλάει και λέω ότι ήταν έσχος αυτό το πράγμα που έγινε. Και έσχος που δίνουν ψωμί ακόμα. Μιλάει στο πάνω, τόση ώρα το λέγαμε Έλληνα, δεν είναι Έλληνας, είναι Αλβανός. Τρώει ψωμί από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτό που προέχει είναι να είσαι δοσιλόγος, να είσαι προδότης και όχι πατριώτης. Και όχι μόνο αυτό, μετά το σάλο που έχει ξεσπάσει ο συγκεκριμένος, ξαναλέω, κύριος Λαέρτης Βασιλείου, επανέλαβε το μπράβο στις ειδικές δυνάμεις αλβανικής αστυνομίας για τη στάση του στην κηδεία. Είπε μάλιστα ότι μπράβο, γιατί δείξαμε ανωτερότητα ως αλβανικός λαός και δώσαμε και μια απάντηση στην ακραία Κύπρια Ευρωβουλευτή, η οποία έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό μας λέγοντας ότι δεν μπορούμε να μπούμε στην Ευρώπη με αίμα. Σήμερα λοιπόν δεχήθηκε καθόλου αίμα. Το θέμα είναι ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, Παναγιώτη Ψωμιάδη. Αυτά είπε. Πρέπει να πάρει εισαγγελέας. Απαιτώ από το Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών να τον διαγράψει. Και αιτίες καμιά φορά ξεκινούν για την ελληνική πολιτεία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι να σωθούμε σαν κράτος και σαν έντρος. Τελείωσε. Πάρα μας διαλύσουμε, Παναγιώτη, πάρα μας διαλύσουμε. Κύριε Πυρηνή, δεν δηλώνει η Έλληνα. Απαιτώ από το Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών, του οποίου ηγείται το Κομμουνιστικό Κόμμα, να τον διαγράψει. Διοικείται το ΚΚΕ είναι. Το σωματείο διοικείται από το ΚΚΕ. Από ανθρώπους του ΚΚΕ. Το σωματείο από εκεί διοικείται. Αλλά δεν ξέρω αν είναι μέλος σωματείου. Και αν είναι, πρέπει πάρα αυτά να διαγραφεί. Δεν μπορεί. Ας φανούν οι αυροπατριώτες κι αυτοί. Και να βγουν να κάνουν μια ανακοίνωση. Τουλάχιστον. Απαιτούμε να βγουν και να μιλήσουν. Ο κύριος Λαέρτης Βασιλείου, ποιος είναι, παρακαλώ, Βαγγέλη Καράλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να μάθουμε λίγο και τον Λαέρτη Βασιλείου. Ψάξτε το βρούμε λίγο. Ποιος είναι ο κύριος Λαέρτης Βασιλείου? Ποιος είναι αυτό το μπουμπουκάκι, το οποίο δούλευε στο Εθνικό Θέατρο και τον πληρώνει ο ελληνικός λαός? Ας βγει η πρόεδρος. Ποιος είναι ο συγκεκριμένος? Να μάθουμε ποιος είναι. Ποιος είναι ο συγκεκριμένος? Στο Εθνικό, έχει φάει ψωμί από και το Εθνικό. Και στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος ήταν. Και από το Κρατικό, από τα κρατικά ιδρύματα, από και το Ελληνικό Δημόσιο. Και να πούμε κάτι σημαντικό, ότι γεννήθηκε από Ελληνίδα μητέρα και Αλβανό Ορθόδοξο πατέρα. Ναι, αλλά μιλούσε υπέρ της Αλβανίας όμως. Να πούμε λοιπόν ότι στα 20 του ήρθε στην Ελλάδα προκειμένου να φοιτήσει τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου που αποφύτησε το 1997. Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, μπήκε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στο Ελεύθερο Θέατρο με σκηνοθέτες όπως είναι ο Θόδωρος Φτερζόπουλος, Αντώνης Αντίπας, Γιώργος Κιμούλης. Κύριος Κιμούλης.
Καλά, μπορεί ο να είναι καλό. Δεν αμφισβητούμε. Με όλου του μεγάλου λοιπόν έχει παίξει. Μπορεί να αξίζει, παιδιά, να αξίζει. Θα έπρεπε τουλάχιστον. Αν άξιζε, θα έπρεπε να γνωρίζει και τις δικές μας αξίες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορείς σαν ηθοποιός να αξίζει. Δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, μπήκε με μόρια στο βοηθήθηκε λόγω του ότι είναι Αλμπανός ή μπήκε με εξετάσεις κανονικές όπως όλα τα παιδιά. Τώρα αυτό ποιος μπορεί να το γνωρίζει και δεν είναι ερώτηση η οποία μπορεί να απαντηθεί. Είχε παίξει στους 10 μικρούς μύτσους με τον κύριο Λαζόπουλο. Ο κύριο Ρελ Βασιλείου. Δεν μπορώ να πω πάρα στα πάρα μυστικά της ΕΔΕΜ. Η αγάπη ήρθε μα από μακριά στον Αντένα, στον ήλιο του Αιγαίου στον Αντένα, Αγία Τετράδα στον Αντένα, για την Άννα στον Αντένα. Επιμένω σε αυτό το τομέα, στον Άλφα, άξισε το παιδί στον Άλφα, Μπέκα, οίκος αντοχής. Στο Άλτερ. Στη λίμνη των στεναγμών. Με τον κύριο Λαζόπουλο μαζί, τι λέει ο κύριος Λαζόπουλος. Κύριος Κιμούλης. Στην Ελλάδα και δεν πάει στην Αλβανία, αφού είναι τόσο υπερασπιστής των Αλβανών. Γιατί μένει στην Ελλάδα. Έχουν πάρει πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αλβανία που μένουν στην Ελλάδα και τον βρίζουνε. Λέει, εμείς που είμαστε στην Αλβανία καταδικάσαμε τη δολοφονία. Κύριε προς τιμήν, γιατί υπάρχουν και Αλβανοί μεροκαματιάριδες που ζουν στη χώρα μας. Που οι άνθρωποι παλεύουνε και πληρώνουν και τους φόρους τους και είναι κύριοι. Εδώ μιλάμε για έναν, τον κύριο Λέρτη Βασιλείου, ο οποίος, ξαναλέμε, έχει υπηρετήσει στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλα ονόματα, με πολλούς σκηνοθέτες και πάρα πολλές παραστάσεις. Βλέπω ότι κάθε χρόνο αυτή έχει την άγρια μία με δύο δουλειές. Επίθεση 1000%. Έχει και θέατρο σίγουρα και αν όχι τηλετενία, σίγουρα ένα σύριαλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συστημικός. Ακριβώς. Δηλαδή είναι εντός του συστήματος, αν τα λέω καλά, κύριε Πυρηνή. Ναι, ακριβώς. Τρώει ψωνί. Εσείς, κύριε Πυρηνή, στο Εθνικό Θέατρο σας καλέσανε ποτέ? Εμένα. Ναι. Προσπάθησε και δεν μπόρεσε να μπω. Δηλαδή. Και προσπάθησα, έκανα ενέργειες να μπω, αλλά δεν είχα δόντι. Μόνο με δόντι. Βέβαια. Με δόντι και με παραδόντι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος με το δόντι, λοιπόν, και ας μείνουμε στο δόντι, γύρισε και είπε για αυτά που είπε για έναν ήρωα. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ τι να πω από εδώ και από εκεί και πέρα, πείτε μου. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Παναγιώτη Σωμιάδης είναι μαζί μας. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Κόσμος φωνάζει, οργισμένοι οι Έλληνες πατριώτες, φωνάζουν για να τι πίνουν αυτά τα πράγματα. Πολλοί τηλεθεατές που έχουν καταγωγή από την Αλβανία και μένουν στην Ελλάδα λένε μαζεύτε τον, ξαφανίστε τον, ντροπή του. Δεν πειράζει, ο ελληνικός λαός θα στηρίξει στις επόμενες εκλογές και στις κάλπες ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την πατρίδα και για το έθνος. Δηλαδή εδώ πέρα είναι ντροπή όλα αυτά τα πράγματα. Ανεπίτρεπτα πράγματα. Δεν έχουν ξανασυμβεί αυτά τα πράγματα. Εδώ στο talk show εκεί πέρα στην αλβανική τηλεόραση. Υπερπαραγωγή έχει, ε. Ναι, βέβαια. Θα τον δείτε σε λίγο και στην ελληνική τηλεόραση, μην ανησυχείτε. Εγώ τον βλέπω να είναι και υποψήφιος βουλευτής με κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι. Βέβαια, ναι. Δεν το καταλάβατε, είναι το πρώτο θέμα στην αλβανική τηλεόραση. Γι' αυτό πρέπει να ξέρει ο ελληνικό λαό τι θα κάνει. Γι' αυτό και ο κύριος Ράμα αναγκάστηκε και βγήκε και έκανε αυτές τις για μένα επέσχυντες δηλώσεις. Να πούμε παρακαλώ. Ότι ο ίδιος προσπαθεί τώρα κάπως να τα μαζέψει, λένε. Έχουν πάρει κάποιοι συνεργάτες του στο τηλέφωνο, στο κανάλι, ότι εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Προσπαθεί με το φόβο της τεράστιας αυτής αντίδρασης που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες, να προσπαθήσει να μαζέψει τα ασημάζευτα. Να δούμε το σύστημα θα τον αποκτήσει. Τι να μαζέψει ή όχι. Μαζεύονται. Συγγνώμη κιόλας. Εγώ καταλαβαίνω ότι άλλα λέει στην αλβανική τηλεόραση, άλλα λέει στα ελληνικά μέσα. Ή κρύβει κάποια. Τα χειρίζεται διπλωματικά το πράγμα. Με αυτό ακριβώς κάνει. Όπως το είπες. Προσπαθεί να το διαχειριστεί. Να κερδίζει και από εκεί, να κερδίζει και από εκεί. Δυστυχώς όμως. Η ξεφτύλα. Η ξεφτύλα για έναν ήρωα. Για τον Έλληνα ήρωα. Κωνσταντίνο Κατσίφα. Είναι μια ξεφτύλα. Βρίσκουν και κάνουν. Το σύστημα θα τον αποκλείσει τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα ή θα τον στηρίξει. Δυστυχώς όπως θέλω για την είναι εμπειρία σας, κύριε Πυρηνή. Ορίστε. Από την εμπειρία σας. Ναι. Ως ηθοποιός. Ναι. Με σπουδαία καλλιτεχνική πορεία που έχετε. Με σπουδαία καλλιτεχνική πορεία. Τι θεωρείτε θα γίνει? Εγώ πιστεύω ότι θα τον στηρίξει το σύστημα. Θα τον στηρίξει το σύστημα, λέτε. Ναι.
Άλλωστε, επίσημα και ο ίδιος ο κυβερνήτης μας λέει ότι είναι άθεος, ότι είναι εκείνο και το άλλο. Τι περιμένετε λοιπόν? Εσείς που συνδικαλίζεστε κατά τα άλλα, κύριε Πυρηνή, το δέχεστε έτσι αβίαστα? Εγώ ζήτησα πριν από λίγο να βγει το σωματείο, αν είναι μέλος σωματείου, να το διαγράψει. Να μην λέγεται ηθοποιός του σωματείου μας τουλάχιστον. Και το σύστημα, το αν θέλει να είναι. Έτσι στον αέρα, τι να κάνει ο άνθρωπος? Μπορεί να κάνει κάτι ο κύριος Πυρηνής, κύριε Τσίφα? Τι να κάνει? Να πάει το πιάσει το σβέρκο, τον πλακώσει στο ξύλο? Τι να κάνει? Μία επιστολή στο σωματείο. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Να πάει το λεκδάρι, να του πει τι είναι ένα κερατάκι, να τον πλακώσει? Σε παρακαλώ πολύ. Υπάρχει πιο δίωχη από την επιστολή από αυτό εδώ που κάνουμε τώρα? Το ξεφωνίζουμε δηλαδή. Τι άλλο να κάνει ο κύριος Πυρηνής, ένας αγανακτισμένος ηθοποιός? Ακριβώς. Που βλέπει το ψωμί του ηθοποιού να το παίρνουν αυτοί εδώ. Εγώ κυνευρίζω κάποιο πολύ. Οι προδότες! Που έχει φάει ψωμί από τα εθνικά θέατρα, από το Βορείο Ελλάδος, εκεί που μπαίνουν μόνο με δόντια, που είναι λεφτά του κράτους, δικά μου, από τη δικά μου φορολογία, για να βρίζει ποιον? Εμένα, τον Έλληνα. Είναι δυνατόν? Του δίνω ψωμί και με ευθύνη? Α, σε κτήρα από εκεί. Μα δεν σεβάσει και τη μνήμη του νεκρού, έτσι? Καμία. Ο οποίος, κανένα σεβασμό. Δεν υπάρχει σεβασμό. Πάμε τώρα. Είναι ηθοποιός και δεν έχει ήθος. Πάντως δείχνει το τι βλέπουν και το τι αισθάνονται στη γειτονική χώρα κάποιοι με το τι αισθάνονται κάποιοι εδώ πέρα. Είναι περίεργα τα πράγματα. Μέσα. Πάρα πολύ περίεργα. Σε πολύ λίγο, κύριε, θα μάθουμε τι...